Γεια σας, λοιπόν, όπως φαίνεται στο background, βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο. Ναι, τέλος πάντων, έχουμε πάρει κάτι βλακίες για να φάμε. Ναι. Λοιπόν, το σημερινό βιντεάκι θα είναι λίγο εκτός concept, πιο εκτάκτο, πιο έκτακτο. Μόνο με δεν. Ένα τέλος πάντων διαφορετικό τύπο βιντεάκι από ό,τι ανεβάζω συνήθως που είναι vlog κτλ. Ξεκινάμε με την Εμμανουέλα βασικά. Είχαν έρθει τα παιδιά Θεσσαλονίκη. Έγινε το πάρτι. Μια χαρά, όλα κομπλέ, όλα τέλεια. Όχι ακριβώς τέλεια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία για πιο μετά στο μέλλον. Φεύγουμε σήμερα με από Θεσσαλονίκη με το τρένο των 9. 9 και. Ναι, 9 και 4 και θα φτάναμε Λιανοκλάδι. Θα κατεβαίνουμε κατά τις 11. Τέλεια. Έλα μου που σήμερα ξεκινούσε το κτέλο από όλα μία 10:30 και δεν είχε άλλο. Και λέμε, σκεφτήκαμε μήπως. ΠΑΜ! Οκ, τέλεια. Κάπου στη μέση, τι κάνεις στη μέση, Λάρισα. Όχι, κοντά σε έναν κλάδο μες. Όχι. Ναι. Κοντά σε έναν κλάδο, τέλος πάντων, λέει η Μανουέλα. Νομίζω δεν έχει λεωφορείο ανταπόκριση από έναν κλάδο, από Λάμια που ξεκινάει και το παίρνουμε εμείς στον έναν κλάδο για Καρπενήσι. Εκεί το μαθαίνουμε. Λέμε, κάτσε να το δούμε να το ψάξουμε. Τελικά δεν υπήρχε κτέλ. Και ξεμείναμε Λαμία. Ναι. Πω παραγιά. Ένα ολόκληρο τρέξιμο. Από τι ώρα ήμασταν εδώ? Από τις 11. Από τις 11, ναι. Και τώρα είναι 3. Λέμε θα πάμε Αθήνα, θα συνεχίσουμε στο τρένο, θα τα βγούμε. Θα πάμε Αθήνα. Αλλά τελικά κατεβήκαμε. Μετά κατεβήκαμε στη στάση του αστικού. Αλλά... Έλα. Μην το έκλεισε. Δεν ήταν ηλικία, είναι αυτή. Είχαμε συστάσει στο αστικού, καθόμαστε, λένε θα περάσει. Έκανε κανένα δεκάλεπτο να περάσει. Περιμέναμε, εντάξει, η αναμονή δεν ήταν οκ. Τόσο μεγάλη. Δεν στο τρίγω κάτι που έκατσε. Με έχει κάτι... Επειδή είναι το σχόρος η κολόνια. Για κάτι εδώ. Έχω COVID, όχι. Ευχαριστώ, έκανα τέστη χθες για καραντική, thanks. Ότι για να κάνουμε το συνειδητοποιήσαμε όταν. Αφού δεν καταβαίναμε, ναι. Και λέμε τέλεια. Δεν είχε τελικά. Το μόνο δρομολόγιο που είχε από Λαμία Καρπενήσι ήταν το 10:30. Λέμε. Αυτά είναι. Τέλεια. Λέμε τι θα κάνουμε. Να κατέβουμε Λαμία να πάρουμε κανένα αστικό για να γυρίσουμε πίσω στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε Αθήνα. Φτάνουμε Λαμία. Πάμε να φάμε κάτι, να ψάχνουμε Airbnb ή οτιδήποτε. Είχε ένα Airbnb, αλλά τελικά δεν πήγαμε σε αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι θα βρίσκαμε κτλ. Έστειλε η Μανουέλα που έχει λογαριασμό στον ιδιοκτήτη, αλλά δεν μας απάντησε και είπαμε να έρθουμε στο ξενοδοχείο που έχουμε ξανά έρθει το καλοκαίρι. Έκανε έκπληξη. Τι? Τι έκανε? Δεν σου τρέφει το μήνυμα. Ρουκ-σουκ. Πάρε ποιος είναι αυτός. Αχ, δεν μ' αρέσει καθόλου το ράδερ, βίλο. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό vlog. Να κάνω ένα room tour. Να κάνω, ναι. Ωραία. Είναι εδώ η πόρτα μας. Και το πρώτο πράγμα που βλέπεις στα δείτε πόσο μεγάλη φαίνεται η μύτη μου. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις στα δεξιά είναι η δουλάπα και ευθεία το μπάνιο. Έχουμε μεγάλο μπάνιο γενικά. Μεγάλη. Έχουμε μεγάλη μπάνιο. Έχουμε μεγάλη μπάνιο. Είναι αρκετά έτσι μεγάλο.
στη δεξιά μας λέγουμε τα πραγματά μας. Εδώ η Μαρόντι είναι. Δύο κρεβάτια, κομμωδινάκια, μία τηλεορασίτσα, κρεθρέφτης. Και να σας δείξω την ανεπανάληπτη θέα μας. Μισό λεπτό. Δεν θα πηγάκια. Δεν θα παραλείψω. Εδώ έχει ψυγιάκι. Και η ανεπανάληπτη θέα. Δεν ανοίγουμε πάρα πολύ γιατί έχει μυγάκια. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Καλά, ανέβασα μια φωτογραφία. Κάτσα να τη δείξω. Wow. Ήμουν θεά στο πάρτι. Είχα ντυθεί Space Cowgirl. Ναι, πιο άσχετο πεθαίνεις. Αλλά ήταν πολύ ωραία ιδέα και πολύ ωραίο concept. Yeah. Λοιπόν, παραγγείλαμε πίτσα. Το American Express, American Pizza. Αυτό λογικά θα είναι το σκορδόψωμο. Δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή τη στιγμή. Και βάλαμε και αυτά το Shane. Που είχα πάρει. Αυτό, το ότι έγινε κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε. Ναι. Και λογικά θα φάμε τώρα, θα δούμε τα μαμ. Που δεν θυμηθήκαμε ένα στο σχέδι. Δεν βγήκαμε, κοιμηθήκαμε. Και λέμε μήπως μετά, πιο μετά κατά το βραδάκι, σηκωθούμε να πάμε μια βόλτα. Καλημέρα, είμαι στο Αντολέτσο. Ξυπνήσαμε και κάνουμε λίγο το βήμα ότι τονζόμαστε για να πούμε στο κτέλ. Θα μας καλέσουν ταξί γιατί είμαστε το VIP. Είμαστε μας που θα βρει ένα σφάτο. Και θα πω μια καρβανίση. Ναι, γιουχου. Ο κοπέλα βλέπει πρώτη φορά να πάμε παιδάρις. Πάντα ήθελα. Oh my god. Αλλά δεν έχει κάτι ποτέ. Συγγνώμη, αγάπη, συγγνώμη. Τη σούρα δεν έλεγε ρέκ. Έλεγε. Δεν έλεγε. Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε σπίτι, βγήκαμε, σήμερα είναι Παρασκευή και ένα μαγαζί εδώ πέρα είχε πάρτι τιμένο κτλ. Μάσκια κανονικό, αποκράτικο, κανείς δεν βγήκε τιμένος. Τώρα γυρίσαμε, είναι 4:33. Θα ξεβαφτούμε, σήμερα μου άρεσε φουλ το make-up. Έκανα και το μαλλί έτσι, όλο πίσω με λακ, δεν ξέρω που είτε είναι. Ναι, αλλά μου άρεσε φουλ το make-up. Και θα κοιμηθούμε λίγο και σε λίγο. Σήμερα είναι η επόμενη μέρα. Ναι! Πιο μακριά ρε. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, κάντε ένα like, ένα subscribe και γράψτε κάτω στα σχόλια τι παραπάνω θα θέλατε να βλέπετε σε αυτό το κανάλι. Και δεν ξέρω αν το καταλάβατε, στα τελευταία 3 κλιπ, 4, δεν θυμάμαι, ήμασταν ήδη καρπενήσει, είχαμε φτάσει όλα μια χαρά, όλο κομπλέ. Είχε πάγο, βασικά είχε χιονίσει. Και τέλος πάντων είχαμε βγει, περάσαμε τέλεια. Εντάξει, βασικά. Αυτό είναι σχετικό. Το σχετικό, το ωραίο είναι σχετικά. Την πρώτη μέρα μας βγήκε ξινό. Γιατί πάμε στο δεύτερο μαγαζί που ήταν να βγούμε. Περνάμε, μπαίναμε σε ένα δωμάτιο κόσμο, δεν είχε ψυχή. Γυρνάμε σπίτι μετά από κάνα μισάρο, βλέπουμε story και ήταν τίγκα το μαγαζί. Εχθές που βγήκαμε, πήγαμε στο μαγαζί, στα ίδια μαγαζιά που βγήκαμε και την προηγούμενη μέρα, αλλά πήγαμε στο μαγαζί που δεν είχε τόσο κόσμο. Μπήκαμε ωραία, τέλεια, περάσαμε ωραία, αλλά μετά από κάποια στιγμή ερχόντουσαν και πιο μεγάλη ηλικία άτομα και ήταν φουλά όλο. Αλλά περάσαμε κατά τα άλλα ωραία. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι, bye!